Στην τελευταία στροφή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στη συχνότητα του 984 τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή διεθνών σχέσεων με ειδίκευση στα θέματα Μέσης Ανατολής και Μεσογείου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Ρούσο, καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας μέρα. Πριν έρθω στα καθημάς, θέλω να σας ρωτήσω για τη λεγόμενη μεγάλη εικόνα, με επίκεντρο βεβαίως τα όσα τεκταίνονται στην Ουκρανία. Αν εσείς είστε ή προσχωρείτε στην άποψη ότι βρισκόμαστε μπροστά σε εξελίξεις, μπορεί να φτάνουν μέχρι εκεί, κυρία, ή αν αυτό είναι ένα όνειρο απατηλό. Είναι ένα χρονικό σημείο που είναι ευνοϊκό για μια τέτοια εξέλιξη. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε μια ήττα των ρωσικών δυνάμεων, να ανακαταλήψει κυρίως τη Χερσόνα και άλλων περιοχών, όχι μόνο στο νότο αλλά και στο βορειοανατολικό σημείο της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι αυτή τη στιγμή μπορούν οι δύο δυνάμεις να τουλάχιστον να συμφωνήσουν μια κεχηρία, με δεδομένο επίσης ότι έρχεται και ο ρωσικός ουκρανικός χειμώνας και αυτό θα δυσκολέψει πολύ περισσότερο τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα ευνοϊκό σημείο για κάτι τέτοιο. Η γνώμη μου είναι ότι έχει μικρές πιθανότητες να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, παρόλο που όλοι θα το θέλαμε. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις εσωτερικές διεργασίες και στις δύο χώρες. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο συσχετισμός δυνάμεων, πολιτικών δυνάμεων και στην Ουκρανία, αλλά και ο Πούτιν στην Ρωσία, δεν επιτρέπουν την εκεχηρία για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Επίσης, υπάρχει και μια ισχυρή, αν θέλετε, τάση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα κέντρα αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτείων, που λένε ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να λήξει όταν συνθηκολογήσει η Ρωσία μετά από μια σοβαρή ήττα και ή δυνατόν και με μια πολιτική αλλαγή στην Ρωσία, δηλαδή να φύγει ο Πούτιν. Άρα λοιπόν κρατάω πολύ μικρό καλάθι, αλλά είναι μια ευνοϊκή στιγμή για εκεχηρία. Ωστόσο, αυτή η γεωπολιτική, γιατί καλά το είπατε εσείς, στρατιωτικό πεδίο, έτσι είναι τα πράγματα. Γεωπολιτικά ο καθένας κοιτάζει τα δικά του συμφέροντα και ο μεγάλος κερδισμένος φαίνεται ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, όχι η Ευρώπη. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η διαχείριση κρίσης πριν μερικά 24 ώρα με αφορμή την πτώση δύο πυράβλων στην Πολωνία δεν κατέδειξε ότι υπάρχει πιθανότητα μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας Αμερικανών-Ρώσων να οδηγηθούμε σε έναν συμβιβασμό? Ναι, και επίσης κατέδειξε ότι δεν έχουμε τρελαθεί εντελώς στον πλανήτη. Ότι δηλαδή δεν μπορεί ένα ατύχημα, ακόμα και αν ήταν ρωσικός ο πύραυλος ο οποίος κατέπεσε στην Πολωνία, που δεν ήταν, ακόμα και έτσι δεν μας θα μας οδηγήσει στο πυρηνικό ολοκαύτωμα. Έτσι δηλαδή είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά τα πράγματα. Έχετε δίκιο σε αυτό και μάλιστα έχετε δίκιο και για έναν ακόμα λόγο, γιατί είχαμε και αυτή τη συνάντηση των επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών CIA και των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στην Άγκυρα, που και αυτό είναι μια ένδειξη, αν θέλετε, προσπάθειας να βρεθούν κάποιες, τουλάχιστον κάποια σημεία συμβιβασμού ή αν θέλετε κυρίως εκεχηρίας, δηλαδή που θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος προς το παρόν. Γιατί οπωσδήποτε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, πολιτική διαπραγμάτευση για σύνορα και άλλα τέτοια πράγματα, μπορεί να γίνει μόνο όταν υπάρξει πραγματική εκεχηρία. Με τον πόλεμο να συνεχίζεται, ουσιαστική διαπραγμάτευση δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, μιας και το θίξατε και με αυτόν τον τρόπο θα έρθω στα καθημάς, στην Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα, η Άγκυρα έγινε το πεδίο συνάντησης των δύο κορυφαίων των μυστικών υπηρεσιών που ξέρουμε ότι έχουν πίσω τους μια διαδρομή. Αυτό δεν αναδεικνύει έναν ρόλο για την Άγκυρα? Το είναι και αναδεικνύει εδώ και καιρό. Μην ξεχνάτε ότι η Άγκυρα έπαιξε σημαντικό ρόλο, εν πάση περιπτώσει έδειξε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην συμφωνία για τα σιτηρά. Γιατί καλές σχέσεις και με τις δύο χώρες, παρότι το γεγονός ότι δεν είναι η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ η οποία, και η μόνη χώρα που εν πάση περιπτώσει βρίσκεται στο στρατόπεδο της Δύσης, η οποία δεν ακολουθεί τις κυρώσεις, δεν επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, έχει πολύ καλές σχέσεις με το ρωσικό καθεστώς, και από την άλλη μεριά διατηρεί και πολύ καλές σχέσεις με την Ουκρανία, πουλώντας μάλιστα όπλα στην Ουκρανία, όχι παραχωρώντας, όχι δηλαδή, δεν είναι βοήθεια στρατιωτική αυτό που κάνει η Τουρκία προς την Ουκρανία. Όπως εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, ναι. Πωλήσεις όπλων. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι εδώ και καιρό η Τουρκία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διένεξη, ή τουλάχιστον φαίνεται να παίζει, γιατί μπορεί, ας πούμε, επί της ουσίας να μην είναι τόσο σημαντικός, αλλά στη διεθνή κοινότητα
Το φαίνεστε έχει πάλι πολύ μεγάλη σημασία. Προσπαθώ να καταλάβω, κύριε Ρούσο, και δεν ξέρω ποια είναι η δική σας οπτική, αν αυτός ο ρόλος, που φαίνεται, καλά το λέτε εσείς, είναι εν γνώση και σε πλήρη τελικό συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις αφηγήσεις που ακούμε ότι είναι με το ένα πόδι έξω από το δυτικό Μαντρί, δηλαδή αν αυτό είναι το... Θα μπορούσε να μην είναι, έχετε απόλυτο δίκιο, δεν μπορούσε να μην είναι. Δεν τις κάνει η Τουρκία αυτές τις κινήσεις πέρα και έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και αν ήθελε να τις κάνει, δεν μπορεί να τις κάνει χωρίς τη γνώση των Ηνωμένων Πολιτείων. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιδρούν σε αυτές αρνητικά σημαίνει ότι τις ξέρουν και τις επικροτούν. Εν πάση περιπτώσει, τις ανέχονται για κάποιους λόγους δικούς τους, όχι δικούς τους, είναι προφανείς οι λόγοι. Θέλουν μια χώρα σε κάθε σύγκρουση, επιθυμούν αυτοί που παίρνουν μέρος σε μια σύγκρουση, θέλουν μια χώρα η οποία θα μπορεί να μιλάει και με τους δύο. Αυτή η χώρα, δυστυχώς για μας, το λέω έτσι όσον αφορά. Με προλάβατε, αν θα μπορούσε να το παίξει η χώρα μας αυτό το ρόλο. Με προλάβατε τώρα όμως. Όχι. Όχι. Το λέω έτσι κατηγορηματικά, όχι. Γιατί το λέω κατηγορηματικά, όχι. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία, όχι με δική της ευθύνη. Ήδη δηλαδή από την περίπτωση της επίλυσης του μακεδονικού ζητήματος και της αναγνώρισης της Βόρειας Μακεδονίας, η Ρωσία είχε παίξει ένα πάρα πολύ κακό ρόλο στην παρεμβάσεω στις διαπραγματεύσεις αυτές. Δεν μπαίνω στο ζήτημα αν ήταν σωστή ή λάθος η αναγνώριση της Βόρειας Μακεδονίας. Εγώ λέω ότι μια τρίτη χώρα, που ήταν η Ρωσία, έπαιζε ένα πάρα πολύ κακό ρόλο στην διαπραγμάτευση δύο άλλων χωρών. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα Βαλκάνια και το ρόλο της Ρωσίας. Άρα από τότε, αν θέλετε, η Ρωσία δεν έχει παίξει ένα θετικό ρόλο απέναντι στην Ελλάδα. Οι σχέσεις με την Ελλάδα είναι δύσκολες. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ούτε με την Ουκρανία είχαμε ποτέ καλές σχέσεις. Η Ουκρανία είναι μια χώρα η οποία βρισκόταν πάντοτε κοντά στην Τουρκία του Ερντογάν. Δεν ήταν τωρινό φαινόμενο. Άρα λοιπόν δεν ήμασταν η χώρα εκείνη που θα μπορούσαμε να έχουμε ένα διαμεσολαβητικό ρόλο, τουλάχιστον έτσι όπως τα εκτιμώ εγώ. Αντιθέτως, η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες να παίξει τέτοιου είδους ρόλους στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Λιβύη, παραδείγματος χάρη, τώρα που είχαμε και το ατυχές περιστατικό. Άρα λοιπόν είχαμε άλλες περιοχές που επίσης είναι πολύ σημαντικές, δεν είναι πιθανό να μην παίζεται το παγκόσμιο γεωπολιτικό παιχνίδι, αλλά επίσης πολύ σημαντικές που θα μπορούσαμε να παίξουμε διαμεσολαβητικό ρόλο. Δυστυχώς δεν το κάναμε. Πιστεύετε ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει επί του πρακτέου και έναντι ημών να το εκταμιεύσει αυτό το ρόλο? Η Τουρκία προσπαθεί να το εκταμιεύσει προς πάσα κατεύθυνση. Όποιο ταμείο βρει ανοιχτό θα προσπαθήσει να το εκταμιεύσει. Θα το πω πολύ απλά. Δηλαδή, αν βρει ανοιχτό το πεδίο στη Συρία, θα προσπαθήσει να το εκταμιεύσει στη Συρία εναντίον των Κούρδων της Συρίας. Εάν θεωρήσει ότι είναι πιο ευάλωτο το πεδίο της Κύπρου, μην την ξεχνάμε την Κύπρο. Σωστά. Θα το επιχειρήσει στην Κύπρο με τετελεσμένα στα Βαρόσια και αλλού. Ή στις ζώνες εκμετάλλευσης. Εάν θεωρήσει ότι είναι η Ανατολική Μεσόγειος και η περιοχή που τώρα καλύπτει αυτό το παράνομο συνυποσχετικό μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, θα το κάνει εκεί. Δηλαδή, η Τουρκία τι κάνει, πιέζει σε διάφορες πλευρές και όπου θεωρήσει ότι είναι πιο μαλακή, ας το πούμε έτσι πολύ πολύ απλά, η αντίσταση που δέχεται, εκεί και θα προσπαθήσει να εκταμιεύσει. Εκεί θα πιέσει περισσότερο και θα ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαργυρώσει το διαμεσολαβητικό της ρόλο. Να ξέρουμε πάντοτε ότι η Τουρκία, κάθε χώρα, η Τουρκία πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, δεν κάνει τίποτα χωρίς να το εξαργυρώσει και να το εξαργυρώσει και μάλιστα αρκετά άμεσα και θα έλεγα και δυσανάλογα προς το ρόλο της. Κοιτάξτε τώρα, θα έρθω στον αμερικανικό παράγοντα, τον αφήνω για το τέλος, αλλά μιας και το θίξατε και έχει ενδιαφέρον το πρόσφατο περιστατικό μόλις χθες με τη Λιβύη. Είμαι από αυτούς, εγώ τουλάχιστον, που υποστηρίζω ότι αυτό είναι τα απόνερα μιας πολύχρονης αυλεψίας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας, του να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς εξελίξεις στη Λιβύη, ανεξάρτητα από το κλίμα ήταν χαοτικό. Έχω εδώ ένα φίλο νέο επιστήμονα, τον Αντώνη τον Κούρλια, ο οποίος μου λέει: ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Ρούσο, γιατί οι Έλληνες διπλωμάτες δεν είχαν προετοιμάσει αυτή τη συνάντηση? Προσωπική μου άποψη, λέει, καθώς δούλεψε το 19 στο γραφείο του Έλληνα πρέσβη ειδικού απεσταλμένου για τη Λιβύη, είναι ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών έχει δημιουργήσει μια ομάδα ενεργών στελεχών που ακολουθεί τη δική της πολιτική χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους λοιπούς διπλωμάτες. Πιστεύω δηλαδή, λέει, ότι εδώ είναι, πληρώνουμε τα πόνερα των δικών μας επιλογών απουσίας από τη Λιβύη. Να ξεκινήσω από την αρχή. Σε ορισμένα θέματα έχει δίκιο ο συνεργάτης, φίλος σας. Ακροατής, ναι. Ναι. Πρώτα απ' όλα, δεν παίξαμε κανένα ρόλο όταν ξεκινούσε η κρίση στη Λιβύη. Δηλαδή, ενώ εμείς είμαστε μια χώρα η οποία είχε
πολύ παλιές σε σχέση με τη Λιβύη, τη δεκαετία του 70, και θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα ρόλο, αν όχι συμφιλειωτικό, τουλάχιστον διαμεσολαβητικό, ανάμεσα σε διάφορες παρατάξεις ή ανάμεσα στην Ευρώπη και στη Λιβύη κτλ. Πολύ νωρίς δεν το κάναμε. Μείναμε, αν θέλετε, είτε απαθείς είτε ουδέτεροι σε αυτή την ιστορία. Μπήκαμε αργότερα. Μπήκαμε αργότερα με λάθος τρόπο, με την έννοια ότι μπήκαμε αργότερα υποστηρίζοντας τη μία πλευρά, χωρίς όμως να έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε την έκβαση της διαμάχης, αν θέλετε. Και τότε είναι πολύ κακό. Όταν δηλαδή παρεμβαίνεις υπέρ μιας πλευράς και εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα να επηρεάσεις την έκβαση, όπως κάνουν οι Τούρκοι, παραδείγματος χάρη, τότε είναι χειρότερο. Και σήμερα τι κάναμε? Σήμερα ουσιαστικά κάναμε κάτι αντιδιπλωματικό. Δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση αυτή της Τρίπολης είναι αναγνωρισμένη κυβέρνηση από τον ΟΗΕ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα μεγάλα κράτη, τις μεγάλες δυνάμεις, και άρα και είναι και αναγνωρισμένη και υπουργός εξωτερικών της. Εκείνο που δεν της αναγνωρίζεται και δεν έχει δικαιοδοσία να κάνει είναι να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες, γιατί είναι ουσιαστικά μια κυβέρνηση προσωρινή. Ναι, ναι. Εμείς τι κάναμε? Παραβήκαμε όλους τους διπλωματικούς όρους, όλους, και δεν θέλαμε να συναντήσουμε την υπουργό εξωτερικών και δι' αυτής και τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου. Αυτό είναι πάρα πολύ το λάθος. Πηγαίνεις, βρίσκεις, να σας πω πολύ απλά, την υπουργό εξωτερικών, της περνάς ένα στενό καθάρισμα, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά και της λες τι θα πάθει η κυβέρνησή της από την Ελλάδα επειδή υπέγραψε αυτό που υπέγραψε, και μετά έχεις και την ευκαιρία να μιλήσεις ανώτατο πολιτικό επίπεδο, σε άλλο ύφος βέβαια, για να του πεις ότι δεν ήταν σωστό αυτό και τι μπορεί να κερδίσει από την Ελλάδα η κυβέρνηση αυτή. Άρα λοιπόν, χάνεις μια τόσο μεγάλη ευκαιρία, λέγοντας ότι εγώ δεν συμμιλάω με μια υπουργό εξωτερικών η οποία δεν είναι παράνομη. Δεν είναι, αν θέλετε, μια κυβέρνηση που δεν την αναγνωρίζει κανένας. Γιατί άλλωστε, αν ήταν μια κυβέρνηση που δεν την αναγνωρίζει κανένας, γιατί πήγαμε τότε στην Τρίπολη? Άρα λέτε, κύριε Ρούσο, ότι διπλωματικά ήταν λίγο χοντράδα, κατά τη γνώμη, στο τυπικό, στο ουσιαστικό, λέτε, ας τη συναντούσε. Γιατί τυπικά δεν μπορείς να λες ότι δεν συναντάω κάποιον ο οποίος είναι αναγνωρισμένος ως. Την οποία η ιδιότητα είναι αναγνωρισμένη, βασπιτός, δεν τον βλέπω, δεν τον θέλω καθόλου, και είναι και ουσιαστικά διότι δι' αυτού του τρόπου χάνεις την ευκαιρία να μιλήσεις με την λιβική κυβέρνηση στο άνω το δυνατό επίπεδο. Και να της τα πεις τα ίσα ότι ζήτημα έχει δημιουργηθεί, λέτε. Να της το πεις, δεν λέτε να το βάλει κάτω από το χαλί, να το πεις ότι αυτά και αυτά που κάνετε είναι απαράδεκτα. Αν ξέρετε κάτι, πολλές φορές οι διπλωματικές συζητήσεις είναι πολύ δυσάρεστες συζητήσεις. Δεν είναι πάντοτε ευχάριστες συζητήσεις. Δεν είναι πάντοτε συζητήσεις όπου βγαίνουν οι δύο εκπρόσωποι και λένε είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση επιβεβαιώσαμε τις άρρωστες σχέσεις μας. Είναι και συζητήσεις που είναι πάρα πολύ δυσάρεστες. Άρα, κύριε Ρούσο, επειδή. Και έπρεπε να τις κάνουμε αυτές τις δυσάρεστες συζητήσεις και με την Υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, αλλά θα έπρεπε να κάνουμε και μια ειλικρινή, γιατί θεωρώ ότι δεν θα ήταν δυσάρεστα, αλλά θα ήταν ειλικρινή συζήτηση και με την πολιτική της ηγεσία, τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου. Άρα λέτε, κύριε Ρούσο, αν καταλαβαίνω καλά, ότι χρειαζόταν καλύτερη προετοιμασία, προφανώς, και να έχεις υπολογίσει ακόμη και την παγίδα που πάνε να σου στείλουν και να αντιδράσεις με άλλο τρόπο. Δεν πρόκειται για παγίδα. Δεν πρόκειται για παγίδα. Δεν πρόκειται για παγίδα. Δηλαδή λένε ότι μας είχαν πει ότι. Θα συναντούσε μόνο τον πρόεδρο. Ναι, αλλά όμως βγήκε και υπουργός εξωτερικών. Εντάξει, θα είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό και αν θέλετε. Κατά τη διάρκεια που. Μην τις αποτείνεις και μην τις δίνεις το χέρι. Μην τις χαιρετάς. Αλλά δεν μπορεί να χάνεις την μοναδική ευκαιρία που. Πότε θα ξανά έχουμε μια ευκαιρία να μιλήσουμε έτσι τετ-α-τετ με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου και να θέσουμε τα θέματά μας. Σωστό. Θα πω κάτι, μπορεί να φανεί άκομψο, αλλά ρωτώ έναν άνθρωπο που έχει γνώση του πώς κινούμαστε, πώς πρέπει να κινούμαστε διπλωματικά, ανεξάρτητα από το τι μας αρέσει ή μας αρέσει. Αυτή η προσγείωση στη Βεγγάζη μέσω FIR. Μάλτας ήθιστε διπλωματικά σε μια χώρα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Μάλιστα. Όχι βέβαια. Και αυτό δείχνει ότι τελικά. Είναι πιο προσωπική πολιτική λοιπόν, μου λέτε. Δεν ξέρω αν είναι προσωπική ή όχι, δεν ξέρω αν ήταν λάθος υπολογισμοί, εάν ήταν λάθος υπολογισμός της στιγμής, δηλαδή εκτίμηση της στιγμής που έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών και τους συμβούλους του. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ήμουν εκεί. Δεν ήμουν μέσα στο αεροσκάφος για να γνωρίζω τι συζητήθηκε και ποιες ήταν οι εκτιμήσεις τους. Εγώ βλέπω τα πράγματα όπως έγιναν, όπως το μεταφέρονται από τον τύπο, από εσάς, και γνωρίζοντας τι είναι ποιος, δηλαδή τι είναι το Προεδρικό Συμβούλιο της Λιβύης, τι είναι Υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης κτλ. Με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, πιστεύετε, κύριε Ρούσο, ότι αυτό θα επιταχύνει μόχλευση από την πλευρά της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης στις θαλάσσιες ζώνες νοτιούς Κρήτης? Καλά, κοιτάξτε, καλό δεν θα μας κάνει. Και βέβαια η Τουρκία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την παρεξήγηση που έγινε τώρα. Σε ποιο βαθμό αυτό
από μόνο του θα οδηγήσει σε κινήσεις της Λιβύης ή της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, δυτικά της και νότια της Κρήτης, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Και δεν νομίζω ότι ένα τέτοιο περιστατικό από μόνο του, αν θέλετε, μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιου είδους πολύ σημαντικές αποφάσεις. Γιατί αυτό ήταν άλλη τάξη αποφάσεις, άλλη τάξη βήματα. Και άλλοι παίκτες ισχύω έχουν και αυτοί λόγο. Ακριβώς. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ένα περιστατικό το οποίο βελτιώνει τη θέση μας. Άρα, εσείς δεν συμμερίζεστε έναν ενθουσιασμό που υπήρξε μια μερίδα του τύπου ότι ορθώς κινηθήκαμε όπως κινηθήκαμε? Κοιτάξτε, η διπλωματία δεν είναι πάω εκεί και κάνω, που να σας το πω, εδώ σπαθώ στις αμπουκάδες με αυτή την έννοια, σηκώνομαι και φεύγω. Η διπλωματία είναι μια τέχνη, είναι τέχνη κυρίως, η οποία είναι η τέχνη της συζήτησης. Η συζήτηση γίνεται σε πολλά επίπεδα και με πολλούς τόνους. Δεν είναι ανάγκη, όπως σας είπα, να είναι μια ευχάριστη συζήτηση, αλλά η διπλωματία είναι μια τέχνη της συζήτησης, μια τέχνη διαλόγου. Δεν είναι μια τέχνη με ένα αεροπλάνο και φεύγω. Η λογική της άδειας καρέκλας γενικά δεν έχει αποφέρει ποτέ αποτελέσματα στη διπλωματία, όχι μόνο σε εμάς, σε όλες τις διπλωματίες. Εγώ νομίζω ότι θα σήκωσε το τηλέφωνο ο Τσαβούσογλου και θα είπε στην ομόλογό του ότι είδες που στα λέω. Και υπάρχει και μία αντίφαση εδώ, κύριε Ρούσο, και θέλω να σας το ρωτήσω ευθέως. Δηλαδή, αρνείσαι να δεις γιατί θεωρείς ότι σου έστησε παγίδα, έσπασε τη συμφωνία η Λίβια Υπουργός Εξωτερικών. Αυτή είναι η επίσημη εξήγηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια στιγμή που δεν κάνεις αυτό και αφήνεις να διαρρεί περί αχυρανθρώπου της Τουρκίας, τον Τσαβούσογλου τον αποκαλείς σε κάθε κλίση ο φίλος μου, του φίλου μου, το φίλο μου Μεβλούτ. Πώς γίνεται αυτό? Να σας πω κάτι τώρα. Εδώ έχουμε μια αντίφαση. Να σας πω και κάτι. Ωραία. Και είναι αχυράνθρωπος του Τσαβούσογλου. Τι θέλει ο Τσαβούσογλου? Να ακυρώσει μια επίσκεψη δική μας. Ποιος είναι ο αντικειμενικός στόχος του Τσαβούσογλου? Να ακυρώσει μια επίσκεψη δική μας και κυρίως να ακυρώσει μια συζήτηση απευθείας με τον προεδρεύοντα του Προεδρικού Συμβουλίου. Αυτό αν ήμουν Τσαβούσογλου, αυτό δεν θα ήθελα να κάνω. Άμα το πετυχαίνω αυτό, τότε τα άλλα όλα είναι περιττά. Αντιστροφή του φίλου του Δημήτρη εδώ. Μήπως όμως, λέει, η χειραψία ή η συνάντηση με την Υπουργό Εξωτερικών θα νομοποιούσε αυτά που είχε αυτή παράνομα υπογράψει με την Τουρκία? Ακούστε. Είχαμε χειραψία με τον Ετσεβίτ 6 μήνες μετά την αιματοβαμμένη εισβολή στην Κύπρο. Τι σημαίνει ότι νομιμοποιούσαμε τον Ετσεβίτ και την Κύπρο? Είχαμε χειραψία με τον Τεκτάς, είχαν τη χειραψία με τον Τεκτάς μετά την εισβολή. Εκπρόσωποι της ελληνοκυπριακής πλευράς. Τι σημαίνει ότι νομιμοποιούν όχι με τον Τεκτάς, αλλά με εκπροσώπους ελληνοκυπρίων? Είναι δυνατόν? Δεν δημιουργείται έτσι η νομιμοποίηση. Δεν νομιμοποιείς επειδή κρατάς κάποιον. Αλίμονο. Δηλαδή, αν χαιρετηθούν ο Λαυρόφ με τον Μπλίνκερ, σημαίνει ότι νομιμοποιεί οι ΗΠΑ την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία? Όχι, βέβαια. Αυτές είναι τυπικές αυρότητες οι οποίες γίνονται και μετά ξεκινάει το πανηγύρι όταν κλείσουν οι πόρτες. Θέλω στα λίγα λεπτά που μένω να σας ρωτήσω στη μεγάλη εικόνα, γιατί εδώ μου στέλνουν ερωτήματα. Ρωτήστε τον, λέει, η σχέση Τουρκία-Αζέρων-Ιράν. Παιδιά, εντάξει, τώρα εδώ θέλει ολόκληρο βιβλίο, αλλά στη μεγάλη εικόνα Ανατολική Μεσόγειος, όπου είναι και το Ισραήλ, κάποιος μου λέει εδώ για παράδειγμα ότι αν δεν μπούμε εμείς μπροστά τώρα να πούμε με Νετανιάχου το δικό του όνειρο, τον East Med. Εχθές υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Νετανιάχου, Ερντογάν. Αυτό μεταδίδουνε μεσανατολικά μέσα. Μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν και είπαν ότι ανοίγεται μια νέα εποχή στις Ισραηλινοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν αιώνιες συμμαχίες και αιώνιες φιλίες. Υπάρχουν αιώνια συμφέροντα. Σωστό. Άρα λοιπόν, εκεί θα πρέπει εμείς να κοιτάξουμε και να δούμε τι συμφέρει εμάς κάθε φορά. Δεν λέω, καλή είναι η συμφωνία και η συνεργασία με το Ισραήλ, δεν πάει κανείς όχι. Αλλά να έχουμε καταλάβει μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή και πού μπορεί να μας βοηθήσει. Ποια είναι η αίσθηση που έχετε λοιπόν για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου βεβαίως το πρόδειλο που μας αφορά είναι και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις? Ναι, κοιτάξτε, έχουμε μια, αν θέλετε, ευνοϊκή συγκυρία με την έννοια ότι υπάρχουν χώρες όπως η Αίγυπτος, που είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και πολύ ισχυρή χώρα, με την έννοια του πρεστίζου, όχι τόσο της στρατιωτικής δυνάμεως, στον αραβικό κόσμο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε καθόλου καλό μάτι τις ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την τάση επέκτασης, κυρίως στη Λιβύη, όπου η Αίγυπτος θεωρεί
μια πολύ ευαίσθητη στρατηγικά περιοχή για την ασφάλεια. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ρούσο, σήμερα το πρωί ένας ειδικός μας είπε ότι μόλις προχθές υπεγράφει η συμφωνία 50-50 της τουρκικής, της Τάρκης Πετρόλιου και με την Αλγερία. Η Τουρκία προχωράει δηλαδή στο βόρειο της. Ναι. Άρα λοιπόν, από την μια πλευρά έχουμε αυτήν την θετική κίνηση, την θετική κατάσταση. Έχουμε τις πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ, προφανώς. Όμως είμαστε στατικοί. Αυτό είναι το πρόβλημά μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε στατικοί. Δηλαδή δεν πηγαίνουμε να κάνουμε συμφωνίες, να κάνουμε συνεργασίες, να προσπαθήσουμε να κάνουμε περιφερειακά σχήματα συνεργασίας, να βάλουμε και άλλες χώρες μέσα, να κινηθούμε, να δείξουμε δηλαδή ότι είμαστε μια χώρα η οποία δεν θέλει να ηγεμονεύσει την περιοχή, αλλά δεν μπορεί να πάρει πρωτοβουλία στην περιοχή. Όταν δεν το κάνεις αυτό μοιραία και είσαι συνέχεια αμυντικός, δηλαδή, αχ, μας παίρνουν την ΑΟΣ, αχ, μας παίρνουν την Αιγαλίτιδα ζώνη, αχ, πρέπει να αμυνθούμε απέναντι στον έναν, απέναντι στον άλλον, τότε δεν έχεις τη δυνατότητα να περιορίσεις και τις απαιτήσεις του ενός αντιπάλου που είναι υπερκινητικός. Πάρα πολύ σωστά το είπατε. Συμφωνία με την Αλγερία, αν και δεν έχει πολύ μεγάλο αντίκρισμα, με την έννοια ότι οι περιοχές στις οποίες θέλουν να εκμεταλλευτούν είναι δύσκολες τεχνικά κτλ. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει όμως μεγάλη σημασία. Πολιτικά είναι σημαντικό. Απ' την άλλη μεριά, κάνουν αυτά που κάνουν στη Λιβύη, έχουν την επαφή πια με το Ισραήλ σε πολύ καλύτερο κλίμα. Άρα λοιπόν είναι κινητική, θα έλεγα σε βαθμό υπερκινητικότητας, υπερδραστηριότητα. Αυτό πρέπει και εμείς να το αντιληφθούμε και να έχουμε τη δική μας, να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Έχουμε να πάρουμε πρωτοβουλία σε περιφερειακό επίπεδο η Ελλάδα από το 2018. Με την τελευταία συνάντηση της Ρόδου για την περιφερειακή συνεργασία και ασφάλεια στην Μεσόγειο. Έχετε δίκιο. Άμα τα βάλουμε κάτω, αυτή είναι η αλήθεια. Έχετε δίκιο. Άρα λέτε ότι σε έναν κόσμο που ούτως ή άλλως αλλάζει. Ακριβώς. Υπάρχει μια ρευστότητα γενική. Δεν μπορείς εσύ να κάθεσαι και να λες θα αμυνθώ μόνο του πατρίου εδάφους. Πολύ καλό είναι αυτό και εμείς πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι η πρώτη βάση του πατριωτισμού μας. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πάρουμε και πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να μην είμαστε συνέχεια στην αντίδραση, αλλά μπορούμε να είμαστε και στη δράση. Και στη δράση δεν είναι στρατιωτική δράση, ενώ την πολιτική δράση στην περιοχή. Μου λέει εδώ πέρα και με αυτό θα κλείσω ο φίλος ο Βασίλης. Εκτιμά ο κύριος Ρούσος ότι θα συνεχίσει η ένταση από πλευράς Τουρκίας στην Ελλάδα? Ναι, νομίζω τουλάχιστον η λεκτική, η ρητορική, ναι. Στρατιωτική ένταση δεν έχουμε. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε, να πούμε την αλήθεια μας. Δηλαδή δεν έχουμε δει επεισόδιο ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι τέτοιο που να δούμε μια στρατιωτική ένταση. Η ρητορική ένταση, νομίζω ότι η ένταση θα δείξει, η προκλητικότητα, να το πω αλλιώς, όχι η ένταση, η προκλητικότητα στην τουρκική ρητορική να θα συνεχιστεί. Άλλωστε το ακούσαμε και στο πάλι μας είπε για το βράδυ που θα έρθει ο Ερντογάν στη συνέντευξη στον Παλί και τα λοιπά. Άρα λοιπόν δεν θα σταματήσει αυτό. Α, ο φίλος ο Πάμπος από την Κύπρο, θα το διαβάσω αυτό. Μήπως λέει, κύριε Ρούσο, γιατί το είπατε, η μόχλευση θα γίνει στην Κύπρο και θα προχωρήσει πιο ενεργά το εγχείρημα αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Τουρκία? Όχι, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μια αναγνώριση του ψευδοκράτους από κάποιες χώρες. Δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή momentum, δεν υπάρχει υποστήριξη για τέτοιο. Δεν έχω δει πουθενά. Κάνει το βαρόσι, θα πω εγώ, και στην πράσινη γραμμή αυτά που θέλει να κάνει. Κάποια στιγμή κάποιοι είπαν ότι μπορεί να γίνει αυτό από πλευράς Ρωσίας. Δεν νομίζω, η Ρωσία δεν είναι σε αυτή την γραμμή. Δεν θα μας κάνει το χατήρι, δεν θα μας διευκολύνει σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Κύπρο, όπως ίσως μας διευκόλυνε στο παρελθόν. Αλλά δεν είναι σε αυτή την γραμμή. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας διαβάσω ένα μήνυμα που στέλνει ο φίλος Σωκράτης σε επίρρωση, λέει, αυτό που λέει ο κύριος Ρούσος, ότι στη διπλωματία, στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν συμφέροντα. Αφού πέταξε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών μέσω FIR Μάλτας και προσγειώθηκε στη Βεγγάζη, στο καπάκι μου γράφει εδώ, η Λίβια Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας. Για να ξέρουμε, λέει, τι γίνεται. Ναι, αυτό, ναι, αντιλαμβάνεστε. Νομίζω ότι πολύ σωστά το λέει ο κρατής σας. Είναι αυτό που λέμε, ότι αφού τους αναγνωρίζουν όλους, δεν μπορείς να λες ότι δεν σε αναγνωρίζω γιατί δεν σε πάω, δεν μου δημιουργείς άσχημη διάθεση, διότι έχεις υπογράψει ένα παράνομο σύμφωνο. Είναι παράνομο. Πήγαινε και πέστης το. Πέστης δηλαδή ότι είναι παράνομο και ότι αυτό, γιατί αυτό δεν έχει καμία σημασία μόνο να το πούμε αυτό στην ίδια, αλλά και ότι αυτό θα έχει συγκεκριμένες πρακτικές επιπτώσεις στην κυβέρνησή της.
Μάλιστα. Όπως η χρηματοδοτήση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως η χρηματοδοτήση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και άλλα πράγματα. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι στην Υπουργή Εξωτερικών να δω. Σωστά. Ποια είναι η γκάμα, το ρεπερτόριο των κινήσεων που μπορούμε να έχουμε. Κύριε Ρούσο, πριν σας ευχαριστήσω, ο Στέφανος, αν θέλετε, απαντάτε γρήγορα. Έχει την αίσθηση, λέει ο κύριος καθηγητής, ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ρεύματα εξωτερικής πολιτικής. Ένα από το Μαξίμου και ένα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εγώ την αίσθηση ότι έχω μια αμυντική εξωτερική πολιτική. Δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχεται αυτή η αντίληψη, αλλά ότι έχουμε μια αμυντική εξωτερική πολιτική. Μια εξωτερική πολιτική που δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Αυτή είναι την αντίληψη. Έχω τώρα από πού προέρχεται, αν έχετε από το Μαξίμου, αν έχετε από τη Βασιλή Σοφία, αν έχετε από τα διακλαφμόνω, δεν με ενδιαφέρει. Σωτήρης Ρούστος, θέλω να τον ευχαριστήσω θέρμα. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα και σας.